Ρε, γιατί ξυρίστηκε ο Σκραπ. Αστείοι που είστε όλοι σας. Στο διάλα. Ψάχνω έναν ψυχολόγο, λίγο διαφορετικό, έτσι να μπορώ να αναλύσω πράγματα μαζί του, τύπου φιλοσοφική συζήτηση, αλλά να του κόβει ρε φίλε. Να ψάχνουμε μαζί τις απαντήσεις, με ήττα, να έχει αναλαμπές, αλλά όλοι είναι φλόροι, πάνε με την πεπατημένη, πρότεινε τίποτα που είσαι και τσακάλι. Για αρχή, τσακάλι δεν είμαι εγώ, τσακάλι είναι ο Whisper. Δεύτερον, μου φαίνεται πως δεν ψάχνεις ψυχολόγο, ψάχνεις φίλους. Νομίζω. Δεν ξέρω. Τουλάχιστον αυτό μου λένε πάντα ότι είναι οι φίλοι. Ποιος ξέρει τώρα. Κι εγώ σου έκανα dislike, γιατί δεν ξέρω αν σε συμπαθώ ακόμα. Ακραίο. Εσύ δεν είσαι εσύ όταν πεινάς. Αδυνάτησε η ξανθιά αρκούδα. Άκυρο σχόλιο. Αν και να σου πω την αλήθεια, θαυμάζω πάρα πολύ τον κόσμο που ενθουσιάζεται τόσο πολύ για τα επιτεύγματα των μαμάδων τους που τους σχολιάζουν σε άκυρα βίντεο στο YouTube. Είσαι νευρική, κορίτσι μου. Κρίμα τα παιδιά που θα κάνεις και θα σε έχουν όλοι στο σπίτι. Το να με έχουν μισή νομίζω θα ήταν λίγο πιο περίεργο. Ξέρεις τώρα. Αίματα, εντόστια παντού. Κατά πάσα πιθανότητα θα έχω μια περίεργη έκφραση στο πρόσωπό μου για πάντα. Νομίζω το όλοι είναι λίγο καλύτερο. Σήμερα με το ρυθμό που γεμίζεται το σώμα σας αποτελεί σημείο αναφοράς οξυδέρκειας. Δεν έχω ιδέα τι σημαίνει οξυδέρκεια. Και φιγούρας, αφού καλύπτει τη βασική σας ανάγκη, να σας κοιτάνε. Το σχολίασες σε YouTuber αυτό. Μ' αρέσει τόσο πολύ η προσοχή που το έκανα δουλειά μου. Πόρε τι πολυλογία είναι αυτή. Κούρασες. Ίσως από εδώ και πέρα δεν πρέπει να μιλάω πολύ στα βίντεο μου. Ίσως από εδώ και πέρα πρέπει να πηγαίνουν έτσι. Μαλάκα είσαι καλά! Γιατί είσαι τόσο άσπρη! Πιο σεξι δεν έχω δει σώμα, στιθάρες, ματάρες, δέρμα, αλλά λέει μαλακίες για να βγάλει views και μόνο. Στιθάρες! Η λέξη με κάνει να σκέφτομαι κατευθείαν αυτά τα σουτιέν, τα πολύ pointy που είχαν παλιά και θα είναι και όπλα για κάποιο λόγο και θα πετάνε λέιζερ. Πράγμα που θα ήταν τέλειο αν υπήρχε στην πραγματική ζωή. Πάλι δεν είδαμε πατούσες. Τι που... Δεν θέλω να πω άλλο. Ρε Μαρία, μια απορία έχω μόνο. Πώς γίνεται τη μία στιγμή να είσαι σταρχιδιστρέολε και την άλλη να λες πως είσαι το πιο αντικοινωνικό άτομο του κόσμου. Σταρχιδιστρέολε, στόκλεψα, πολύ ωραία έκφραση. Και δεύτερον, μόλις είπες ότι θεωρείς πως 100.000 άτομα είναι το ίδιο πράγμα με μια κάμερα που μιλάω αυτή τη στιγμή. Ώστε αυτή είναι η αξία της ανθρώπινης ζωής για σένα. Καλά να περάσεις την κόλαση με τον Χίτλερ. Μπορεί να είσαι καθυστερημένη όσο δεν πάει, αλλά έχεις βυζάρες. Ευχαριστώ. Λοιπόν, σε αυτό που θα διαβάσω τώρα δεν έχω κάποιο joke, απλά θέλω να δείτε. Όχι ότι σε πολλά, αλλά είχα. Απλά θέλω να δείτε τι μαλακίες διαβάζω καμιά φορά στα DM μου. Έχω μια αίσθηση ότι σκέφτεσαι πολύ προσωπικά πράγματα, τα οποία είναι ευχάριστα και θλιμμένα. Είμαι ο άνθρωπος που σου παρουσιάστηκα με τη φιλή μου πριν κάποιες μέρες και αυτό είναι το πραγματικό μου όνομα. Είμαι ένας λύκος της στέπας ή άλλες φορές ένα λιοντάρι που βρυχάται για ελεμοσύνη. Έχω κλάψει πολύ στη ζωή μου, γι' αυτό καταλαβαίνω το δάκρυ και το δικό σου. Το τηλέφωνο που σου έγραψα ήταν λάθος, ίσως γιατί ο γραπτός λόγος έχει μια τρομερή συγκίνηση που δεν μπορώ να αρνηθώ. Εύχομαι να μιλάμε από εδώ, θα με τιμούσε πολύ, σε φιλώ τρυφερά. Μαρία, δεν υπάρχεις. Είσαι γάτα. Τελικά υπάρχω ή δεν υπάρχω. Ή δεν ξέρουμε αν υπάρχω, αν δεν υπάρχω μέχρι να ανοίξει το κουτί. Σε τρομάζει η ιδέα του να γυρνάς σε άδειο σπίτι και να μην έχεις να διηγηθείς. Ότι δηλαδή θες να πρίζεις άσχετο κόσμο για τις ηλιθιότητες που κάνουν στη δουλειά σου. Κοίτα, η αλήθεια είναι πως εγώ έχει τύχει να κάνω κάτι που αγαπάω πάρα πολύ και να περνάω πολύ ωραία στη δουλειά μου. Οπότε όταν λέω θέλω να διηγούμε πράγματα που κάνω στη δουλειά μου, εννοώ και καλά πράγματα. Δεν κάνω μόνο ηλιθιότητες. Αλλά καταλαβαίνω από πού έρχεσαι. Ελπίζω σε κάποια φάση να μην νιώθεις ότι έχεις μόνο ηλιθιότητες να πεις για τη δουλειά σου. Έβγαλα λίγο χολή εκεί. Καλύτερα είναι Ελλάδα, γιατί στην Αμερική θα βιάσουν την κοπέλα σου και στην Αυστραλία δεν θα μπορείς να πας θάλασσα. Το λένε παντού. Κάντε ό,τι θέλετε, μια γνώμη είπα. Δηλαδή θα με βιάσουν μόνο αν είμαι κοπέλα κάποιου. Αν είμαι single, δεν θα με βιάσουν. Και αν είναι ένα ζευγάρι από λεσβίες, ποια θα βιάσουν από τις δύο. Έχω ερωτήσεις. Και τελευταίο και ένα από τα αγαπημένα μου, η γνώμη μου είναι ότι όταν μια γυναίκα καταντάει να είναι αγοροκόριτσο, η αιτία είναι γιατί δεν έχει βρεθεί ο κατάλληλος άντρας για να την κάνει να αισθανθεί γυναίκα 100%. Κοίτα, είμαι αγοροκόριτσο περίπου από τότε που ήμουν 7 χρονών. Οπότε αν βρισκόταν άντρας τότε να με κάνει να νιώθω 100% γυναίκα, κατά πάσα πιθανότητα θα πήγαινε φυλακή. Γιατί σίγουρα ο πατέρας μου μόνο πάνω από το πτώμα του θα άφηνε να μου το κάνει κάποιος άλλος.
Άλλο ένα βίντεο, άλλη μια αποτυχημένη προσπάθεια να μην γίνομαι demonetized και να είμαι family friendly. Θλίψη.